Τη μνήμη των τριών ιεραρχών τίμησε ο Δήμος Καλαμάτας και η εκπαιδευτική κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας με εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πνευματικό κέντρο της πόλης για τους προστάτες των γραμμάτων και επιστημών. Σας καλωσορίζουμε σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον βίο και το έργο τριών επιφανών Αγίων και Θεολόγων της Χριστιανικής Πίστης, οι οποίοι υπήρξαν προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, η Νέα Ρωμανία. Η εκδήλωσή μας θα ολοκληρωθεί με την απονομή των βραβείων Έπαινος Νικολάου Πολίτη, τα οποία θεσμοθέτησε ο Δήμος Καλαμάτας για τους πρωτεύσαντες μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάθε εορταστική εκδήλωση, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι μια ανάμνηση. Μια ανάμνηση από το παρελθόν, που καθοδηγεί το παρόν μας και ταυτόχρονα μας εμπνέει το μέλλον μας. Έτσι λοιπόν και η σημερινή γιορτή, που είναι η γιορτή των γραμμάτων, είναι μια ανάσυρση από το παρελθόν, που θα κάνουν τα παιδιά μας απόψε. Είναι η γιορτή των γραμμάτων και της παιδείας. Συνδέεται εκκλησιολογικά με τις μορφές του Μεγάλου Βασιλείου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου του Θεολόγου, για να καταδείξει την όψη της πραγματικής παιδείας μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές προσωπικότητες, για να προτυποποιήσει όχι θεσμούς και σχήματα περασμένων αιώνων, αλλά τον τρόπο σύνδεσης της αλήθειας του Ευαγγελίου με την κάθε συγκεκριμένη εποχή. Στην εκδήλωση, μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου και του 7ου Πειραματικού Σχολείου Καλαμάτας απήγγειλαν, έψαλαν, τραγούδησαν και χόρεψαν στη μνήμη των τριών ιεραρχών. Και είναι ο σπόρος διαλευτός, πλούσια για καταστήσει, η γνώση και η αλήθεια στον φώκυπο του νου. Και όταν καρπίσουν θα πλωθούν, στον θρόνο που θα στήσει η αγάπη στα ύψη του ουρανού. Άλλοι γίνονται φίλοι και άλλοι εχθροί σου. Πότε κυνήρα παίρνεις και ψαρτήρι, και μέλη του σκενάς με το κροτήρι. Τέτοιο νεζίται η ποταμό, η Κωνσταντίνου πόλης. Το δέλτα της γραφίδας σου την άνοιξε να στέλνει. Η Ελλάς.